Παράκτιος.gr συνεχίζονται οι συνεντεύξεις γνωριμίας με τους υποψηφίους τοπικούς και δημοτικούς συμβούλους στο Δήμο Σαρονικού. Βρίσκομαι στο εκλογικό κέντρο Καλυβίων της παράταξης Σαρονικός Αύριο του Γιώργου Σοφρόνη και βεβαίως να υπενθυμίσω πως αυτές οι συνεντεύξεις γνωριμίας καθώς και οι παρουσιάσεις που γίνονται στην ιστοσελίδα παράκτιος.gr γίνονται εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία επιβάρυνση των υποψηφίων. Απόστολος Λαμπρόπουλος, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Σαρονικού. Κύριε Λαμπρόπουλε, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ για την αποδοχή. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία, κύριε Ξυγκάκη, που μου δίνετε να με γνωρίσει ο κόσμος και να εκφράσω τις απόψεις μου. Είστε νέο πρόσωπο σε εμφάνιση στο Δήμο μας, τουλάχιστον στα δημοτικά. Συνεπώς, είναι ευνόητο να σας ρωτήσω ποιος είναι ο Απόστολος Λαμπρόπουλος, για να γνωρίσουν και οι συνδημότες μας. Μάλιστα, βεβαίως. Ονομάζομαι Απόστολος Λαμπρόπουλος, γεννήθηκα το 1973. Σπούδασα οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά έκανα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, δύο μεταπτυχιακά στα οικονομικά. Και είμαι διδάκτορ του Πανεπιστήμιου Αθηνών στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Εργάζομαι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το 2003, στον οργανισμό που πληρώνει όλες τις αγροτικές επιδοτήσεις. Τα τελευταία 10 χρόνια δουλεύω ως εσωτερικός ελεγκτής στον οργανισμό αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ελέγχω την υπηρεσία, την ίδια, ως επιθεωρητής, μια υπηρεσία η οποία πληρώνει κάθε χρόνο γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ στους αγρότες. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζω από οικονομικές καταστάσεις, από έλεγχο και από θέματα δημόσιας διοίκησης. Πώς σκεφτήκατε να μπείτε στο δημόσιο βίο και δει στις δημοτικές εκλογές? Εκτίμησα πάρα πολύ και με συγκίνησε η προσπάθεια του Δημάρχου του κ. Σοφρόνη, που ασχολήθηκε με πολύ σημαντικά ζητήματα για τον τόπο μας. Αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα για μένα ήταν το θέμα του αποχετευτικού. Ένα τεράστιο πρόβλημα και μέσα σε μια τετραετία έφερε δύο λύσεις. Αυτό ήταν το έναυσμα να με κάνει να συμπορευτώ μαζί του και να τον βοηθήσω όσο μπορώ με όλες τις δυνάμεις μου για τα επόμενα έργα που σκέφτεται και έχει βάλει στο πρόγραμμα να κάνει. Σε περίπτωση που εκλεγείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ποιο τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε το Δήμο και από ποιες θέσεις θα μπορούσε το background σας να συνεισφέρει στη βελτίωση των πραγμάτων και στην υλοποίηση του προγράμματος του Δημάρχου Σοφρόνη? Κοιτάξτε, βεβαίως οι τελικές αποφάσεις θα είναι του Δημάρχου, του κ. Σοφρόνη. Ωστόσο, ο τομέας στον οποίο εξειδικεύομαι είναι ο τομέας των οικονομικών ζητημάτων. Βέβαια, ενδιαφέρομαι και για άλλα ζητήματα, όπως ο τομέας του αθλητισμού. Θέλω να σας πω ότι είμαι εραστέχνης αθλητής του τριάθλου. Ένα άθλημα που κάνει σταδιακά κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο. Νομίζω από οποιοδήποτε πόστο και από το πιο απλό έως το πιο σύνθετο θα μπορούσα να συνεισφέρω. Τόσο από την εμπειρία μου, την εργασιακή, όσο και από τις ακαδημαϊκές μου γνώσεις. Ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα δίνατε, γιατί ουσιαστικά ανήκετε στη νέα γενιά. Μάλιστα. Στη νέα γενιά που επάνω σε αυτή όλοι εμείς ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Συνεπώς, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στη νέα γενιά και όχι μόνο βέβαια, και στους υπόλοιπους συνδημότες μας, προκειμένου να σας στηρίξουν με την ψήφο τους? Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι χρειάζεται συνεισφορά και δουλειά από όλους μας. Από όλους τους πολίτες, από τους δημοτικούς συμβούλους, από το Δήμαρχο, όλους όσους απαρτίζουν αυτό που λέγεται Δήμο Σαρονικού. Θέλει και εκπαίδευση στον πολίτη για θέματα όπως τη διαχείριση των απορριμμάτων, των οικιακών απορριμμάτων του, πολλά τέτοια ζητήματα. Αλλά το θέμα είναι ότι όλοι μαζί πρέπει και μπορούμε να δουλέψουμε για κάτι καλύτερο. Το νομικό πλαίσιο με το οποίο γίνονται οι αυριανές εκλογές είναι καινούριο. Μιλάω βεβαίως για το Κλεισθένη 1 και για την απλή αναλογική. Απλή αναλογική σημαίνει, με λίγα λόγια, ότι πιθανό, δεν είναι οπωσδήποτε έτσι,
να μην υπάρχουν αυτοδυναμίες στο καινούργιο Δημοτικό Συμβούλιο και ο κύριος Σοφρόνης ή ο κύριος Φιλίππου, ο κύριος Τσιγαρίδας ή η κυρία Γαλανοπούλου να μην έχουν τον πλήρη έλεγχο ενός Δημοτικού Συμβουλίου, έστω και αν πάρουν τις εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν συνενέσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και η ερώτηση βεβαίως είναι κατά πόσο εσείς θα συνενέσετε σε αποφάσεις που αφορούν την πόλη μας, το Δήμο Σαλονικού, έστω και αν αυτές προέρχονται ενδεχομένως από αντίπαλο στρατόπεδο. Μάλιστα. Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι θα έχουμε αυτοδυναμία. Από την άλλη μεριά όμως, ακόμα και αν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είμαι πεπισμένος, βαθιά πεπισμένος, ότι θα συμφωνήσουμε, γιατί πιστεύω ότι όλοι μας επιθυμούμε το καλύτερο για αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι όταν είναι κάτι σωστό, δίκαιο και καταλαβαίνουμε την κρισιμότητα και τη χρησιμότητά του, θα συνενέσουμε όλοι μαζί για να γίνει. Να κλείσω κιόλας, να κλείσουμε τη σύντομη παρουσίαση, γιατί περί παρουσίασης πρόκειται. Πώς βλέπετε το προεκλογικό κλίμα που έχει τα τελευταία κάπως θερμανθεί ιδιαίτερα? Εγώ δεν παρατηρώ ιδιαίτερη όξυνση, να σας είμαι ειλικρινής. Βρίσκω ότι υπάρχει πλέον πολιτισμός, ακόμα και στην αντιπαράθεση, και νομίζω ότι όλα θα κυλήσουν καλά μέχρι το τέλος. Ωραία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε και καλά. Σας ευχαριστώ και να είστε καλά. Πάλι.